Τα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία οι κυβερνήσεις σας δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ ποτέ δεν εξυπηρέτησαν τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, την προστασία των συνόρων. Αντίθετα, εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν τους κάθε φορά επικίνδυνους νατοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Και μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. 7,5 δισεκατομμύρια μόνο για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες. 6,5 δις ευρώ το 2022 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ποσά αυξημένα κατά 50% σε σχέση με το 2020. Μα τι είναι στραγάλια? Στραγάλια είναι και μετά μας λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και σήμερα εδώ ο Πρωθυπουργός, κοινικά, χωρίς ντροπή, μας είπε ότι τις δαπάνες αυτές τις αντέχει η οικονομία. Ενώ τις λαϊκές ανάγκες δεν τις αντέχει. Και μόλις χθες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε μια άθλια δήλωσή του, κουνώντας μάλιστα το δάχτυλο στο λαό, τι είπε? Μην είστε, λέει, μίζεροι και γκρινιάριδες που δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Μας δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε? Την ώρα που το πενιχρό εισόδημα του λαού μας εξαϊλώνεται από την ακρίβεια, από τη δυσβάσταχτη φορολογία, την ώρα που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, φυσικό αέριο για να ζεσταθεί, ενώ μένει ανοχήρωτος μπροστά στην πανδημία και στις φυσικές καταστροφές, οι ισχυρισμοί όλων σας πως πρόκειται για αμυντικές δαπάνες είναι ένα πελώριο ψέμα που καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας δεν έχει. Και μάλιστα καλείται για αυτό το πράγμα το λαό να επιδείξει εθνική ομοψυχία. Διαψεύδονται όμως οι ισχυρισμοί αυτοί από το περιεχόμενο της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για την αναβάθμιση της φωνικής βάσης στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, που προώθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σφυρίζει αδιάφορα βέβαια, αλλά έδωσε την πάσα στη Νέα Δημοκρατία για να την αναβαθμίσει, να την επεκτείνει, και ετοιμάζεται να φέρει τη Νέα Συμφωνία εδώ. Διαψεύδονται επίσης οι ισχυρισμοί από την επιθετική Ελληνογαλλική Συμφωνία που προβλέπει εγκατάσταση γαλλικών βάσεων στην Ελλάδα, αποστολή ελληνικών στρατευμάτων δυνάμεων στο Σαχέλ της Αφρικής, ένα πραγματικό ναρκοπέδιο που μπορεί να στοιχίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές. Όλοι μαζί λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις σας, οι δικές σας, λέτε συστηματικά ψέματα στο λαό όταν επικαλείστε την προάσπιση της ειρήνης, ότι τάχα μου υπερασπίζεστε δημοκρατικές αξίες, το σεβασμό των συνόρων, τη μη βία και διάφορα άλλα παρόμοια. Είναι σάπιες οι αξίες σας και είναι σάπιες μέχρι το κόκαλο. Και θέλει πολύ θράσος να εμφανίσονται ως θεματοφύλακες των συνόρων και της μη βίας αυτοί που διαμέλησαν τη Γιουγκοσλαβία, ματοκίνησαν τα Βαλκάνια, έσπηραν κράτη προτεκτοράτα για να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτούς υπηρετείτε. Αυτοί είστε. Δεν υπάρχει πόλεμος υπεριαλιστικός που να εξαπολύθηκε εναντίον των λαών και να μην έχει μια προσχηματική αφορμή. Η πραγματική όμως αιτία των πολέμων είναι οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών πόρων και δρόμων. Η δίψα για τα κέρδη, η δίψα για τον επεκτατισμό, η δίψα για να σωθεί το σύστημα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Αυτές οι επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τη χώρα μας ξέφραγο αμπέλι, πολεμικό ορμητήριο στην κυριολεξία και έχοντας μετατρέψει τη βάση της Σούδα σε αστακό στην κυριολεξία για λογαριασμό των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ποιον στοχοποιούν αν όχι τον ίδιο το λαό μας? Η ναυτική βάση της Σούδας μπορεί να φιλοξενήσει ανά πάσα στιγμή πυρηνικά αεροσκάφη, αεροπλανοφόρα που φέρουν πυρηνικά όπλα, καθώς και πυρηνικά υποβρύχια. Συνεπώς, αυτό το πράγμα είναι ένας επιπλέον λόγος για να αποτελεί στόχο επίθεσης. Δηλαδή, το στρατηγικό πλεονέκτημα για τους Αμερικανονατοικούς αντικειμενικά μετατρέπεται σε πολεμικό στόχο για τους αντιπάλους τους. Και υπάρχει ήδη
η δεδηλωμένη από επίσημα χείλη των Ρώσων, των Ιρανών, ότι αποτελούν στόχο οι βάσεις, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους. Ποιος λοιπόν τους δίνει το δικαίωμα, αν όχι οι δικές σας κυβερνήσεις, να αλωνίζουν ανά την επικράτεια τα στρατεύματά τους σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοδίκιο, έτοιμα για στρατιωτικές επεμβάσεις? Ποιος δίνει το δικαίωμα, αν όχι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, με το περίφημο «οι βάσεις φεύγουν, αλλά τελικά οι βάσεις μένουν», για να περιφέρεται ο Αμερικανός πρέσβης σαν νέος πιουριφόη ανά τη χώρα, δηλώνοντας ότι η ΗΠΑ και η Ελλάδα δεσμεύονται να στηρίξουν την Ουκρανική κυριαρχία και ακαιρεότητα απέναντι στη νέα ρωσική επιθετικότητα? Με ποιο δικαίωμα εσείς, εν ονόματι του ελληνικού λαού, δίνετε όρκους πίστης στους Αμερικανούς φωνιάδες των λαών, φτάνοντας στο σημείο ο σημερινός Υπουργός Άμυνας να δηλώνει ότι πολεμήσαμε στο πλάι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι άντρες μας μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε? Ανατριχύλα, πραγματική αηδία. Είστε περήφανοι για τις εκατόμβες νεκρών στο Βιετνάμ, στην Κορέα, στο Αφγανιστάν, στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, με αμέτρητες επεμβάσεις όπου γης, με τα εκατομμύρια των προσφύγων, των πεινασμένων και ακροτηριασμένων? Εσείς, κύριε Υπουργέ, μπορεί να ματώνετε για το λαό, απουσιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας ακούει προφανώς. Μπορεί να ματώνετε για το λαό, γιατί προσκυνάτε τους φίλους σας υπεριαλιστές. Εμείς όμως ματώνουμε γιατί τους πολεμάμε. Και τους πολεμάμε για ένα κόσμο δίχως πολέμους και σφαγές, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Και αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά μας. Η συνεχή αναβάθμιση της Σούδας δεν περιορίζεται μόνο σε ρόλο ανεφοδιασμού νατοϊκών δυνάμεων. Εξελίσσεται σε ένα σύμπλεγμα υποδομών πρώτης προτεραιότητας για τον έκτο στόλο, για την παροχή μέγιστης υποστήριξης στις επιχειρήσεις των Αμερικανών, όπως για να απογειώνονται κατασκοπευτικά αεροπλάνα, να μεταφέρουν εικόνα και να συντονίζουν αποστολές στην περιοχή, το κρυπίδωμα K14 μήκους 300 μέτρων, τη μοναδική τέτοια ανατοϊκή εγκατάσταση στη Μεσόγειο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και αεροπλανοφόρο, όπως πρόσφατα ελιμενίστηκε το Τρούμαν με 5.000 στρατιώτες προσωπικό, όπως και αντίστοιχη υποδομή για την υποδοχή υπερσύγχρονων πυρηνοκίνητων υποβρυχίων του Αμερικάνικου Ναυτικού, το τεράστιο νατοϊκό κέντρο Logistics, ένα από τα τρία που λειτουργούν διεθνώς για τον γρήγορο ανεφοδιασμό μεγαλύτερου όγκου στρατιωτικών δυνάμεων, το νατοϊκό κέντρο Forex για την επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων πολεμικών πλοίων όταν απομαγνητίζονται και αποσυντονίζονται, το πεδίο βολής Κρήτης με κονδύλια του ΝΑΤΟ ως πολυεθνικό κέντρο εκπαίδευσης σε βολές με πυράβλους, το νατοϊκό κέντρο εκπαίδευσης ναυτικής αποτροπής με Έλληνα διοικητή, παρακαλώ, που αποτελεί και τον διαμάντη του ΝΑΤΟ. Πρόκειται λοιπόν για μια αλυσίδα υποστήριξης αποστολών και επιχειρήσεων των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, και μάλιστα με πλήρη φορολογική ασυλία, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην αγροτική παραγωγή, στον υδροφόρο ορίζοντα, θανατηφόρες, καρκινογόνες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων από τα πολεμικά αεροπλάνα και τα πλοία. Γι' αυτό λοιπόν και καμιά βάση δεν έχει προσπάθεια της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των υπολείπων κομμάτων, τοπικών και περιφερειακών τους αρχών στην Κρήτη, τώρα στην Αλεξανδρούπολη, που καλλιεργούν ένα εφησυχασμό για τις εξελίξεις, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που φιλοξενούν βάσεις. Και η προσπάθεια αθώωσης των φωνιάδων των λαών με το πρόσχημα ότι αφήνουν λεφτά στον τόπο, γιατί αυτά λένε, όπως επιχειρούν διάφορα ντόπια παπαγαλάκια από την Κρήτη που γνωρίζω, δεν μπορεί να κάνει το λαό να ξεχάσει το ρόλο του ΝΑΤΟ στην επιβολή της 7χρονης δικτατορίας, στην εισβολή και κατοχή του 40% της Κύπρου. Τα αιματοβαμμένα δολάρια δεν μπορούν να αθωώσουν τα δεινά που έχουν σπείρει στους λαούς ανά τη γη. Οι εξελίξεις λοιπόν, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, επιβάλλουν επαγρύπνηση, κινητοποίηση και δράση για να ακουστούν δυνατά
τα αιτήματα για απεγκλωβισμό της χώρας από τα υποριελιστικά σχέδια. Για καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στα σχέδια περί κύκλωσης της Ρωσίας. Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και να ξυλωθούν όλες οι βάσεις του θανάτου. Και καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υποριελιστικές αποστολές. Για να ακουστεί τώρα πιο δυνατά το σύνθημα ότι οι υπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με το λαό το αίμα. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε.